Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων 2, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων μέσω επιδότησης. Εξέλιξη ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά στο νησί μας, με το πρόγραμμα να δίνει έμφαση στην ένταξη οικογενειών με παιδιά και στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 25% έως 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών αναβάθμισης των κατοικιών. Είναι μια καλή βοήθεια για τον κόσμο, για όλους τους όσοι θέλουν να αναβαθμίσουν τις κατοικίες τους. Απ' τη μία είναι καλό γιατί κάνουν τις αναβαθμίσεις, οπότε έρχεται δουλειά στον κλάδο. Από ό,τι λένε θα το εκμεταλλευτούν 25.000 κατοικίες το νέο πρόγραμμα. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι μικρές. Όποιοι έχουν υποβάλει κάποια αίτηση για νομιμοποίηση θα πρέπει να έχουν καταβάλει το 30% της εισφοράς που απαιτείται. Θα υπάρξει ενδιαφέρον να πάνε όλοι όσοι ενδιαφέρονται στον ενεργειακό επιθεωρητή που επιλέγουν οι ίδιοι να κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνουν πάρα πολλές. Όσο δηλαδή ανοίξει το πρόγραμμα, πρέπει να κατευθείαν να πάνε να. Ναι, αμέσως. Αυτό αν ανοίξει, τραβάνε επί τόπου τις αιτήσεις. Στις 2 μέρες δεν θα υπάρχει μετά πάλι. Ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, ενώ το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή ή συμβούλου θα καλύπτεται το πρόγραμμα. Οι 4 παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί το Εξοικονομώ Κατοίκων 2019 είναι αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψήξης και σύστημα ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μπορούν να κάνουν μόνο σε ταράτσες, μπορούν να κάνουν να βάλουν αλλάξουν ηλιακό θερμοσύφωνα ή να βάλουν αντλίες θερμότητας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας θα μπορεί να συμβάλλει δηλαδή στις καλύτερες επιδόσεις του κτηρίου. Το κούφωμα είναι το πρώτο που κοιτάνε γιατί βοηθάει πολύ στην εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ελληνικό προϊόν. Πρέπει να το προωθούμε. Να κοιτάνε οι καταναλωτές. Να βρίσκουν ανθρώπους που έχουν πιστοποιήσει για αυτά. Γιατί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τις πιστοποιήσεις. Εμείς σαν σωματείο έχουμε βοηθήσει τους επαγγελματίες να πιστοποιούνται. Στο επίμαχο πρόγραμμα ποντάρουν αρκετοί επαγγελματίες, τονίζοντας την ανάγκη συντονισμού όλων των συνεργείων για να αποφευθούν τυχόν καθυστερήσεις και αγκυλώσεις, όπως συνέβησαν στο Εξοικονομώ Κατοίκων 1. Θα πρέπει να συντονιστούν όλα τα συνεργεία μαζί, γιατί αν δεν ολοκληρωθούν όλες οι επεμβάσεις του κτηρίου, δεν ξεκινάει η διαδικασία αποπληρωμής, ούτε ο μηχανικός μπορεί να καταθέσει τα χαρτιά του. Εάν πάμε ταυτόχρονα, μόλις υπογραφούν όλα τα χαρτιά και τα στείλει ο ενεργειακός επιθεωρητής, 45 μέρες με 2 μήνες κάνει να αποπληρωθεί.